ένα θέμα πολιτισμού που αφορά την περιοχή του Κεφαλοβρυσίου, καθώς αναμένεται να αποκαλυφθεί εντός και εκτός αγωγικών το προσεχές Σάββατο ένα μοναδικό μνημείο στο Κεφαλοβρύση. Πάμε στον κύριο Κώστα Κοντάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ιδιαίτερα δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Κύριε Κοντάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας από το μαρτυρικό αλλά και όμορφο Κεφαλοβρύση. Για πείτε μας, τι όμορφο ετοιμάζετε το προσεχές Σάββατο? Είναι ένα όνειρο δεκαετιών. Θα κάνουμε αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσών των δολοφονηθέντων από τους ναζί κατακτητές, 36 ανθρώπων στο Κεφαλοβρύση. Αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ αυτών βέβαια και τέσσερα παιδιά, τα οποία βρεθήκαν στην Ήπεθρο, τα τρία από αυτά αδέρφια τα οποία δολοφονήθηκαν με φρικτά βασανιστήρια. Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια το Σάββατο. Όλο το χωριό είναι ανάστατο βέβαια. Έχει χαρούμενο, γιατί επιτέλους θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας στον τόπο που εκτελεστήκανε, που έλειπε από το χωριό μας. Μάλιστα, είπατε όνειρο δεκαετιών. Γιατί καθυστέρησε? Είναι ένα θέμα το οποίο μετά την καταστροφή που έγινε στο Κεφαλοβρύση, ναι, μείνανε μόνο χαροκαμένες γυναίκες με τα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, οι μαμάδες αυτές, αφού επιστρέψανε, γιατί καταστραφήκανε εκτεμενών όλα τα σπίτια του χωριού, φύγανε στα γειτονικά χωριά, εν συνεχεία στην επιστροφή τους, ήταν μόνο γυναίκες, χείρες στο χωριό. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες προσπάθησαν τα παιδιά τους να τα διώξουν από το χωριό για να ζητούν μια καλύτερη ζωή, γιατί εδώ πλέον υπήρχε δυστυχία. Φύγανε, βρήκανε άλλους τρόπους να επιβιώσουν. Μεγαλούργησαν τα παιδιά του Κεφαλοβρύσης, φεύγοντας από το Κεφαλοβρύση. Μείνανε στο Κεφαλοβρύση μόνο μανάδες χαροκαμένες. Αυτές λοιπόν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήραμε συντάξεις εμείς πλέον τα παιδιά που φύγαμε την εποχή εκείνη για άλλους τόπους και σε συνδυασμό βέβαια με την αστυφιλία που είχε δημιουργηθεί τη δεκαετία του 50-60, τώρα συνταξιοδοτηθήκαμε. Επιστρέψαμε στο χωριό μας και είδαμε ότι αυτό το μνημείο λείπει από το χωριό μας. Να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και αυτό κάνουμε. Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια το Σάββατο. Πιστεύω να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σας και μέσα από το συγκεκριμένο μνημείο, τα μηνύματα προς τη νέα γενιά, ποια είναι και πόσο σημαντικά είναι βέβαια? Έχουμε χρέος ιστορικό και ειδικό να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων ανεξίτηλη σαν φάρο για τις επόμενες γενιές. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην επαναληφθούν ποτέ, μα ποτέ, τέτοια εγκλήματα. Γιατί η ανθρωπότητα δεν αντέχει άλλο τέτοια εγκλήματα. Η αλήθεια είναι πως είναι μία από τις συγκλονιστικότερες ιστορίες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και δυστυχώς το χωριό μου, για τον λόγο αυτό που οι γυναίκες αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν μνημεία. Τώρα υλοποιήθηκε αυτό το όνειρο. Θα τιμήσουμε αυτούς τους νεκρούς και βέβαια, παράληψη, μην παραλείψω, το Κεφαλοβρύση είχε αυτή την καταστροφή. Αλλά όλη η επαρχία Βιάννη είναι μια μαρτυρική περιοχή. Καταστραφήκανε, σκοτωθήκανε ανθρώποι που τους τιμούμε κάθε χρόνο βέβαια. Στο χωριό μου δεν υπήρχε αυτό το μνημείο. Τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί θα τους τιμήσουμε στον τόπο αυτό που έπρεπε να τιμούνται βέβαια. Βέβαια, σας ρώτησα πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία και τα μηνύματα που προκύπτουν για τη νέα γενιά. Σας ακολουθούν οι νέοι, συνοδοιπόροι νέοι σε αυτή την προσπάθειά σας? Πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία εκεί του τόπου? Δυστυχώς δεν θα πω ότι οι νέοι δεν γνώρισαν βέβαια την ιστορία αυτή εκείνη της εποχής. Σήμερα οι νέοι μας έχουν και μια περίεργη τάση το παρελθόν να το ξεχάσουν. Αλλά δυστυχώς όμως ότι λέω θα τους πω σε αυτούς τους εραστές αυτής της συνειδητοποίησης, οι κοινωνίες, λαοί,
ξεχνούν την ιστορία τους και τους αγώνες τους, δεν υπάρχουν, καταστρέφονται. Μάλιστα. Στη σύγχρονη εποχή το χωριό σας? Το χωριό μας είναι ένα χωριό πανέμορφο, σας είπα, συνδυάζει αρμονικά τη μυρωδιά του Πεύκου και της Μυρτιάς, του Θυμαριού και της Φασκομιλιάς. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, έχει τα χαλάσματά του, για να, εκεί φαίνεται και καταστροφές που γίνανε, έχει χαλάσματα, έχει από την εποχή εκείνη που ανατινάχθηκε το χωριό από τους Γερμανούς, και συγχρόνως εδώ στο χωριό μας. Η επόμενη κίνησή μας είναι να αναστηλώσουμε ένα υδρόμυλο, ο οποίος για τις δεκαετίες 50, 60, 70, αυτοί οι υδρόμυλοι σώσανε το Κεφαλοβρύσι, που ερχόταν από όλο τον νομό για να αλέσουν εδώ, και με αποτέλεσμα άρχισε μία ανάπτυξη με αυτές τις γυναίκες που υπήρχαν εδώ, μία ανάπτυξη, και έτσι μεγαλώσαν και τα παιδιά του για να φύγουν για μια καλύτερη. Αυτούς τους υδρόμυλους λοιπόν, που είναι καλλιτεχνήματα, σας λέω ειλικρινά, πρέπει όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα για την πολιτιστική μας κληρονομιά, πρέπει να έρθουν να το δούνε. Διότι αν δεν το δούνε από κοντά, ίσως να πούνε ότι σαν το πικιστής εγώ, σαν σοφνιστής, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς θα με πείτε, δεν ενδιαφέρομαι για τον τόπο. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι μια πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης μας. Είναι μια πολιτιστική κληρονομιά την οποία δεν πρέπει να την αφήσω να πάει. Εκδηλώσεις, κάποια εκδήλωση μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια διανύουμε πανδημία. Για πείτε μας. Βεβαίως έχουμε οργανώσει, εκτός από τα αποκαλυπτήρια που θα κάνουμε το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στον τόπο των Περιθέντων, ναι. Έχουμε στις 17 Ιουλίου έχουμε το πανηγύρι της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Κάθε χρόνο αυτό το έχουμε ένα εξοπλισμό το οποίο ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς, το θεώρησαν ότι ήταν καταφύγιο για τους αντάρτες, το ανατινάξανε. Οι χωριανοί μου όμως, παρά τις κακουσίες τους και παρά τις δυσκολίες που είχαν, κουβαλούσαν πέτρες και πήγαν, το ξαναχτίσαν το εκκλησάκι αυτό, ναι, ναι. Και κάθε χρόνο το τιμούμε και μας τιμά και μας προστατεύει η Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, μας προστατεύει σε ένα φανταστικό τοπίο. Σε ένα τοπίο απείρου κάλους. Σας προσκαλώ να ήρθα στις 17 του Ιουλίου να διευκεδώσω μαζί. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το χώρο, στην πηγή του χωριού μας, γιατί έχουμε και κάποια μέρα, στην πηγή του χωριού μας, εκεί θα γίνει το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Κύριε Κοντάκη, συνεχεία, βέβαια, ολοκληρώστε, βέβαια. Εν συνεχεία στις 15, από που έχουμε το κεντρικό μας πανηγύρι της Παναγίας, τότε θα γίνει το κεντρικό πανηγύρι. Και θα ολοκληρώσουμε με τον καλλιτέχνη, η καλλιτέχνα θα είναι το συγκρότημα του Λεκάκη, του Γιώργου. Μάλιστα. Και στο τέλος του 2 Σεπτεμβρίου προγραμματίσαμε με τους αδελφούς στρατάκια να ολοκληρώσουμε τις καλοκαιρινές. Καλή επιτυχία, ένα μεγάλο μπράβο βέβαια για την όρεξη, για τον σχεδιασμό σας. Να είστε καλά και το βλέμμα στραμμένο βέβαια στο Σάββατο. Να είστε καλά. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να μας βοηθήσετε στο θέμα του υδρόμου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντάκη.